χθες είχαμε μία συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Μπαλάφας, αλλά ξέρετε, καμιά φορά αυτά που τραβάω, το λέω με δικιά μου αυτά, δεν πιστεύω έτσι. Δηλαδή, αυτά που τραβάω καθημερινά, είμαι λίγο, δεν τα πιστεύω εύκολα επιφυλακτικός. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά που είπε και ο κύριος Γενικός, τα επαναλάβαμε και σήμερα με τον κύριο Μπαλάφα. Ο κύριος Μπαλάφας δεσμεύτηκε ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, το hot spot Μόριας, το κέντρο φιλοξενίας, όπως μπορεί να το πει κάποιος, θα είναι 3,5 via 4, δηλαδή θα κάνει την αποσυμφόρηση, τη σταδιακή αποσυμφόρηση. Είπε ότι σύντομα, μέχρι και τη Δευτέρα, Τρίτη, η σύμβαση για τα λίμματα θα ξεκινήσει το έργο, θα πέσει δηλαδή η υπογραφή. Είπαμε για τις αποζημιώσεις, αυτό όμως δεν μ' αρέσει να το λέω για τις αποζημιώσεις, γιατί περνάει λίγο έτσι στραβά. Παρ' όλα αυτά όμως τις διεκδικάμε, γιατί ανήκουν στον κόσμο, χάνει τις περιουσίες στον κόσμο, είναι ήδη υπογεγραμμένες και αυτές και πρέπει να είναι στο ταμείο του Δήμου, 121 χιλιάρικα. Αλλά αυτό όμως δεν θέλω να το κρατώ τις αποζημιώσεις, εγώ θέλω την ηρεμία μου, θέλω το κέντρο φιλοξενίας να είναι στη σωστή λειτουργία. Αυτή η σωστή λειτουργία, θέλω να πιστεύω στον εαυτό μου ότι δεν θα έχει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. Και πάνω απ' όλα θα είναι και καλό για αυτούς, γιατί θα είναι ανθρώπινες οι συνθήκες διαβίωση για αυτούς. Ένα ευχαριστώ τον Υπουργό, τον Γενικό. Εύχομαι να έχουμε αποτέλεσμα μέσα από την καρδιά μου. Σταματάτε την απεργία επίθεση για το Περκέλη? Πρέπει να σταματήσω αυτό που διεκδίκησα, δηλαδή, όπως σας είπα άλλη μια φορά, τι έπρεπε να κάνω? Έπρεπε να βγάλω τον κόσμο στον δρόμο? Ο κόσμος δηλαδή είναι αγανακτισμένος. Πήρα αυτή την απόφαση να διαμαρτυρηθώ μόνος μου, το παίρνω απάνω μου, με οποιοδήποτε κόστος είναι αυτό, να κρατώ τις ισορροπίες του κόσμου, γιατί είμαι πρόεδρος, την αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα του χωριού μου και την αξιοπρέπεια τη δικιά μου. Πιστεύουμε ότι και αυτό, και με αυτή του την διαμαρτυρία βοήθησε παραπέρα, έβαλε ένα λιθαράκι να αντιμετωπιστούν ακόμα καλύτερα κάποια ζητήματα. Το δεύτερο είναι ότι βρισκόμαστε σήμερα στο νησί και στη Μυτιλίνη. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γκουγκουλής, είναι από χθες εδώ, σήμερα είμαι εγώ, γιατί έρχεται η Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Μιγιάτοβιτς, έρχεται από χθες, είναι εδώ, συνάντησε διάφορους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα στις 2.30 θα έλθει, θα επισκεφθεί τη Μόρια, του Καρατεπέ μετά, τα ξέρετε αυτά, είμαι βέβαιος, το Δημαρχείο μετά. Παρεπιπτόντως να πω ότι μας ενημέρωσαν από το Δημαρχείο, ότι ο κύριος Δήμαρχος έχει κάποια προβλήματα στην Αθήνα. Εύχομαι και το λέω έτσι από την καρδιά μου, όλα να πάνε καλά και να είναι πάλι γρήγορα μαζί σας και στη συνεργασία μας και στο νησί να είναι πάλι εδώ. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας, θα συναντήσουμε την κυρία Μιγιάτοβιτς, η οποία επιτελεί τα καθήκοντά της ως υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τώρα, για τα συγκεκριμένα ζητήματα που με την παρουσία μου εδώ συζητήσαμε, προφανώς ο κύριος Τρακέλης δείχνοντας, αλλά και από την Παναγιούδα ο κύριος, έθεσαν τα ζητήματα αυτά γνωστά σε εμάς, αλλά έχει σημασία να τα ακούς και με την ιδιαίτερη και τοποθέτηση, αλλά θα έλεγα και με το πώς εξελίσσονται μέσα στον χρόνο τα ζητήματα. Είναι γνωστή η δέσμευση του Υπουργού, του κ. Βίτσα, για την, όπως είπε και ο Κοινοτάρχης, ότι το Σεπτέμβριο βλέπουμε αυτή την μεγάλη αποσυμφόρηση που πρέπει να γίνει και με τον έλεγχο των ροών, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί κατά κάποιο τρόπο. Αλλά οπωσδήποτε η δέσμευση ισχύει και θα
κάνουμε όλες τις ενέργειες για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτή η αποσυμφόρηση και το λέω, το επαναλαμβάνω ας πούμε μετά από τη δέσμευση του Υπουργού που είναι απολύτως ενισχύ. Τα ζητήματα των αποζημιώσεων αναφέρθηκε ο κύριος Τρακέλης, τα ζητήματα των λιμάτων επίσης η σύμβαση είναι στο γραφείο του Υπουργού για υπογραφή του Υπουργού Άμυνας. Μετά θα έρθει εδώ στο Δήμο να το υπογράψει και ο κύριος Γαλινός για να ξεκινήσουμε. Και τέταρτο, για το άλλο ζήτημα που βάλατε, το ζήτημα δηλαδή της αστυνόμευσης, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και εμάς μας απασχολεί. Ξέρετε, η περισσόρευση πληθυσμού δημιουργεί τις αιτίες ή τις αφορμές για εντάσεις, και αυτό χρειάζεται μια πρόσθετη οπωσδήποτε αστυνόμευση. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την αστυνομία, κάνει νομίζω ότι μπορεί. Χρειάζεται όλοι μας στην κατεύθυνση αυτή να κάνουμε περισσότερα. Αυτό. Μιλάτε για αποσυμφόρηση, έχετε αποφασίσει στην ενδοχώρα σε ποιες δομές θα μετακινηθούν? Σε ποιες, όχι. Θα σας πω, αν θα πάνε στο Κουτσόχερο ή στα Διαβατά δεν έχει και πολύ σημασία, ή αν θα πάνε σε κάποια διαμερίσματα στα Τρίκαλα, είναι δευτερεύον ζήτημα. Λόγω των αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, ήταν κάτι που και με ευχαρίστησε που συζητήσαμε και στη σύσκεψη πριν από 5 λεπτά. Προφανώς δεν έχω καμιά διάθεση ωραιοποίησης της κατάστασης. Η Ελλάδα, γίνονται και συζητήσεις στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, υφίσταται ένα δυσανάλογο με το μέγεθος και με τις δυνατότητες βάρος, έτσι. Διότι διάφοροι άλλοι φίλοι μας στην Ευρώπη δεν αντέχουν να έχουν ούτε ένα πρόσφυγα και διάφορα τέτοια, τα ξέρετε αυτά, είμαι βέβαιος. Αλλά θέλω να πω ως προς αυτό ότι δεν υπάρχει κάποια γενικευμένη αντίδραση αυτό που λέτε. Σε φυσικά, σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως οι άνθρωποι, κυρίως οι δημοτικές αρχές, κοινωνία των πολιτών, τι θέλει? Θέλει να ενημερώνεται έγκαιρα, να μην βρίσκεται πρώτα τελεσμένων, αυτό θέλει. Θέλει να γίνει κατά το δυνατόν σε όσο γίνεται μεγαλύτερη κλίμακα στην Ελλάδα μια κατανομία αυτού του προσφυγικού πληθυσμού, δηλαδή των 50.000, 55.000-60.000 οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, από αυτούς οι μισοί τουλάχιστον θα ήθελαν να φύγουν, αλλά με το κλείσιμο των συνόρων και με τις συμφωνίες που υπάρχουν και με το κλείσιμο των συνόρων αυτό δεν είναι δυνατόν, γιατί μερικοί λένε ένα πράγμα ότι να τους πάρουμε όλους από τα νησιά αύριο, ωραία, το πιο εύκολο, τεχνικά το πιο εύκολο, φέρνεις 15 οχήματα εγώ και φεύγουν όλοι από τα νησιά και να τους πάμε στην ενδοχώρα και να τους δώσουμε χαρτιά να περάσουν εκεί που θέλουν. Αυτό απλώς δεν γίνεται με τα κλειστά σύνορα, πολύ απλό. Και με την στάση που κρατάνε οι χώρες της Ευρώπης. Να λέμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται, ή ποιος εκτιμάει, τι θα συμβεί την άλλη μέρα, ότι θα είναι άδεια τα νησιά από τα απέναντι παράλια? Δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί που το προτείνουν, αυτή την άνετη λύση, τη μαγική συνταγή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αντιδράσεις πέραν λογικών αντιδράσεων μερικές φορές. Υπάρχουν πόλεις που θα μπορούσαμε να τις πούμε στην Ελλάδα συντηρητικές, απόπειες, οι οποίες δέχθηκαν με παρουσία και της Εκκλησίας δίπλα στο Δήμαρχο να φιλοξενηθούν πρόσφυγες σε διαμερίσματα στην πόλη τους. Λοιπόν, ο Έλληνας έχει ζήσει την προσφυγιά, έχει ζήσει τη μετανάστευση και είναι σωστός και στο ζήτημα αυτό, κατά τη γνώμη μου.